Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις, καθώς ο χρόνος μετά αντίστροφα για να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη θέση του ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Πέτρου Παπάρα, Αλέξανδρου Αυλονίτη, Κυριακής Μάλαμα και Ραλίας Χριστίδου. Κομβικό πρόσωπο η Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία δήλωσε σήμερα ότι θα αποχωρήσει οριστικά όταν ο Στέφανος Κασελάκης προχωρήσει σε ίδρυση άλλου κόμματος. Στην πρωινή εκπομπή του Open φιλοξενήθηκε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος και σχολίασε όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Μετά από αυτά που βρέθηκαν, δεν μπορώ εγώ να πω ότι μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος της αριστεράς ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σίγουρα σχέσεις διοίκησης και ιδιοκτησίας με εταιρείες που ήταν στα νησιά Μάρσαλ. Στις καταγγελίες εναντίον του Στέφανου Κασελάκη για δήλωση ψευδούς πόθεν έσχες, επιμένει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open έδειξε να μην υπολογίζει τις απειλές Κασελάκη για μηνύσεις και αγωγές εναντίον όσων, όπως λέει, τον σκοφαντούν. Είναι άλλο να φεύγεις επειδή έχασες και είναι άλλο να σε διώχνουν επειδή κέρδισες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποστάτησε από τη δημοκρατία. Προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων, οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν χειρότερα και από τη Νέα Δημοκρατία την αρχική δήλωση πόθεν έσχες μου, η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αληθής και κρυστάλλινη. Ο κ. Κασελάκης έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες. Θα κινηθεί δικαστικά εναντίον των συκοφαντών του. Χίλιο καλός να ορίσει. Σας φωτογραφίζει ενώ για αυτά που λέτε. Δεν χρειάζεται να με φωτογραφίζει. Χίλιο καλός να ορίσει. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μια ανάσα από την απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι κραδασμοί στην κοινοβουλευτική ομάδα μοιάζουν εκτός ελέγχου, καθώς μετά την αποχώρηση των Αυλονίτη, Μάλαμα, Χριστίδου και Πέτρου Παπά, σήμερα ο Γιώργος Γαβρίλος παρέδωσε καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, μένοντας για την ώρα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Συνάντησα τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον ενημέρωσα για την πρόθεσή μου να μην συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου από τις θέσεις ευθύνης που μου είχαν ανατεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά μου για το λάθος που συντελέστηκε τους δύο τελευταίους μήνες στο κόμμα. Η Θεοδόρα Τζάκρη παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και μένει στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγει, όπως η ίδια λέει. Σήμερα θα παραιτηθώ και έχω ήδη έτοιμη την επιστολή μου προς τον κύριο Παπά και από την θέση της γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένετε στη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία ακόμα απώλεια κοινοβουλευτικής έδρας φέρνει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση εντός κοινοβουλίου. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι ένα κόμμα μη δημοκρατικό. Νομίζω ότι είναι άξιοι της τύχης τους στο πολιτικό αυτό μόρφωμα στο οποίο έχει εξελιχθεί το κόμμα από το οποίο αποχώρησα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μου δεν είναι να μπω σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Παύλος Πολάκης έκανε προσκλητήριο σε κάποιους πρώην συντρόφους του, ενώ κάλεσε και τους βουλευτές που έχουν τάσεις φυγής να το ξανασκεφτούν. Κάνω κάλεσμα και στους συντρόφους που έφυγαν να το ξανασκεφτούν και σε αυτούς που πιέζονται να ανεξαρτητοποιηθούν να μην το κάνουν, διότι σε ένα κόμμα του κυρίου Κασελάκη δεν υπάρχει μέλλον. Κάνετε προσκλητήριο και σε αυτούς που έφυγαν για την Νέα Αριστερά πριν ένα χρόνο. Θα κάνω προσκλητήριο σε όλο το δημοκρατικό κόσμο, κάποιους, ναι, πολύ συγκεκριμένους, πιθανά να γίνει συζήτηση. Κάποιοι άλλοι είναι προφανές ότι έχουν μια τεράστια ευθύνη για το τι είχε συμβεί. Άρα, και ειδικά το 19-23. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου συνεχίζεται η πορεία για την ανάδειξη νέας ηγεσίας με τους υποψήφιους να ξεδιπλώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε debate. Δημοσίευμα της Washington Post κάνει λόγο για τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη και στην οποία ο νέος Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της επίθεσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Κρεμλίνο διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα, τονίζοντας πως δεν υπήρξε κανένα τηλεφώνημα, ενώ η Ουκρανία είχε δηλώσει νωρίτερα πως είχε λάβει καμία σχετική ενημέρωση από την πλευρά του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά τη στιγμή που η Μόσχα εξαπολύει από το πρωί ευρείας κλίμακας επίθεση με πυράβλους σε Κίεβο, Ζαπορίζια και άλλες ουκρανικές πόλεις, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων.
πολιτική τριγμή στις διεθνείς σχέσεις μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με την Washington Post. Είπε να μην κλιμακώσει τη σύγκρουση, με τις πολεμικές μηχανές Μόσχας και Κιέβου να παραμένουν ζεστές. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, πριν από λίγο διέψευσε πως έγινε το τηλεφώνημα μεταξύ των δύο προέδρων. We knew there was going to be a call at some point between Donald Trump and Vladimir Putin, given the Kremlin's overtures towards the president-elect at the end of last week, and it seems it has already happened. The call happened just hours after Mr. Trump's election win last week. Now, in the call, Donald Trump is said to have urged Vladimir Putin not to escalate the war in Ukraine. All of this has been reported by the Washington Post newspaper. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, αντέδρασε λέγοντας πως πρόκειται για μυθοπλασία. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Αυτό είναι εντελώς αναλυθές. Πρόκειται ξεκάθαρα για μυθοπλασία. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ντόναλντ Τραμπ και Όλαφ Σόλτς, ωστόσο, δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν για την επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας εχθές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, θα είναι το βασικό μήνυμα του Τζο Μπάιντεν στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στη Δετάρτη, δηλώνει ο Τζέικ Σάλιβαν. Ο πρόεδρος Μπάιντεν made clear when President Zelensky was here in Washington a couple of months ago that we would spend all of the resources that were provided to us by the Congress on time and in full. President Biden will have the opportunity over the next 70 days to make the case to the Congress and to the incoming administration that the United States should not walk away from Ukraine. Την ίδια ώρα η σύγκρουση συνεχίζεται. Η Μόσχα εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου με πολλά τμήματα της πρωτεύουσας να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας έθεσε όλη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού αεροπορικής επιδρομής μετά την έναρξη των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Χτυπήματα και σε Μικολάιβ και Ζαπορίζια στη Νότια Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 19 έχουν τραυματιστεί. Ξέσπασαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Βιταλική μέσω Telegram. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.